Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σίγουρα οι μεταρρυθμίσεις που έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο από όλες τις κυβερνήσεις, είτε ολοκληρωμένα είτε με επιμέρους ρυθμίσεις, είναι πολλές. Όμως για μας είναι καθαρό ότι όλες έχουν την ίδια στόχευση να αποτελεί η δημόσια διοίκηση εργαλείο αποτελεσματικό στην καπιταλιστική οικονομία, σε όποια φάση της οικονομίας και αν βρίσκεται. Θα επαναλάβουμε ότι η συζήτηση για μικρό ή μεγάλο κράτος είναι αποσπασματική και επί της ουσίας προσχηματική, μιας και το ζήτημα αυτό δεν επηρεάζει επί της ουσίας το ρόλο της δημόσιας διοίκησης και του κράτους γενικότερα. Εξάλλου και σε φάσεις ανάπτυξης, ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, σε κρίσιμους τομείς δηλαδή, υπολοιπόταν κατά πολύ για τις ανακαλύπτει τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Έρχεστε με αυτό το σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας, από τη μια πλευρά να πουλήσετε ελπίδα σε όσους θέλουν σταθερή δουλειά, σε όσους προσπαθούν να καλύψουν με τη δουλειά τους τα τεράστια κενά που υπάρχουν, και από την άλλη, μέσα από τον πολυετή σχεδιασμό, να περιορίσετε αιτήματα για διορισμούς. Ταυτόχρονα, βέβαια, την κουβέντα που γίνεται για τα ζητήματα των προσλήψεων, θεωρούμε ότι ενισχύεται την ψευδεπίγραφη αντιπαράθεσή σας, μια και είμαστε σε περιεκλογική περίοδο, με τη Νέα Δημοκρατία και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και λέμε ψευδεπίγραφη, γιατί δεν έχετε αλλάξει τίποτα στο ρόλο και την κατεύθυνση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Στις ιδιωτικοποιήσεις, στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων με διάφορα μέσα, στην ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και τη λειτουργία των δημόσιων φορέων με τη σχέση κόστος-οφέλους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια εν ολίγης. Λέμε ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση, όχι μόνο γιατί και στο ζήτημα των προσλήψεων βαδίζεται με το «Ω, γέγονε, γέγονε», αλλά και γιατί δεν απαντάτε θετικά στα αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων για άμεση κάλυψη των τεράστιων κενών, για μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Είναι ψευδεπίγραφη γιατί συνεχίζεται να συνδέεται τις προσλήψεις με τα δημοσιονομικά δεδομένα, δηλαδή με ό,τι περισσεύει από τις επιδοτήσεις επιχειρηματίες ή από τις νατοικές δαπάνες κλπ. Ισχυρίζεστε ότι γυρίζετε πλέον σελίδα με την αναλογία ένα προς ένα στις προσλήψεις αποχωρήσεων των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι εικονικό, όπως ήταν και τις προηγούμενες αναλογίες, ένα προς 10, ένα προς 5 και τα σχετικά. Χαρακτηριστικό αυτό αποτελούν οι προσλήψεις αποχωρήσεων εκπαιδευτικών που ήρθαν στη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα, που από το 9 αποχώρησαν 35.000 και μόνιμος διορισμός πέρα από τις δικαστικές αποφάσεις στους εκπαιδευτικούς δεν έγινε. Στον χώρο των περιφερειών, με μείωση των υπαλλήλων κατά 40% από το 9, δεν μπορεί, λέμε, να συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Έχουμε υπηρεσίες, η υγειονομική υπηρεσία Λακωνίας έχει 4 υπαλλήλους όλους, Ευρυτανίας 3 υπαλλήλους όλους, μαζί με τις θέσεις ευθύνης, μαζί με όλα. Έχουμε υπηρεσίες που δεν έχει, κτηνιατρικές υπηρεσίες που δεν υπάρχει ένας κτηνίατρος. Η μηχανική είναι ελάχιστη. Οι οικονομικές υπηρεσίες δεινοπαθούν με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τους φορείς κοινωνικής κυβέρνησης ή τους συναδέλφους χειριστές που τους καλούμε στα χιόνια τώρα ή στις πλημμύρες να πηγαίνουν να καθαρίζουν, να παρεμβαίνουν, να δουλεύουν ολόκληρα 24 ώρες χωρίς αποζημιώσεις. Φέρνετε, επομένως, όταν φέρνετε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τις προσλήψεις, για μας η απάντηση είναι μία, ότι δεν κάνουμε πίσω από τα αιτήματά μας, εδώ και τώρα κάλυψη των κενών σε παιδεία, υγεία, ΟΤΑ, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, με μόνιμο προσωπικό και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το νομοσχέδιο βαδίζει στον ίδιο δρόμο. Τον ίδιο δρόμο που ακούσαμε για την εθνική στρατηγική για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ως κυβέρνηση δεν αφήσατε άθικτο το επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα 14-20 και ως προς τους στόχους, τους άξονες και τις προτεραιότητες που έθετε. Ακόμα και αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για την οποία γίνεται πολύ λόγος, κάθε Υπουργείο την αντιμετωπίζει αποσπασματικά, με αποτέλεσμα να έχουμε συστήματα που δεν είναι διαλειτουργικά, επιβαρύνουν με χαμένες εργατόρες υπηρεσίες και γραφειοκρατικοποιούν τη δουλειά του επιστημονικού δυναμικού υπηρετή για τις περιφέρειες, θα λέγαμε εμείς, αλλά και γενικότερα. Δεν θα σχολιάσουμε την προσπάθεια που κάνατε περιορισμού των δικαιωμάτων και της ισοτιμίας των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων με την προσθήκη που είχατε βάλει στο 162 του υπαλληλικού κώδικα, μιας και την αποσύρατε. Αλλά θέλουμε να σημειώσουμε ότι μια σειρά ζητημάτων, απλών ζητημάτων, που έχουμε καταθέσει κατά καιρούς για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβούλων, θα μπορούσατε να τα υιοθετήσετε και βέβαια. Πρέπει να τονίσουμε ότι και η κυβέρνησή σας ήταν αυτή που αφαίρεσε αρμοδιότητα τα υπηρεσιακά συμβούλια. Αλλά θεωρούμε ότι θα μπορούσαν δηλαδή να μπει χρόνος μέσα στον οποίο θα πρέπει να εισαχθεί ένα θέμα στα υπηρεσιακά συμβούλια, να καταχωρούνται στα πρακτικά οι απόψεις όλων των μελών, να υπάρχει λευκή ψήφος και άλλα. Βεβαίως. Δεν θα σταθούμε επίσης στο γεγονός ότι συνεχίζετε την αντιδραστική αξιολόγηση και την τιμωρητική τροπολογία της Γεροβασίλη, να την συνεχίσετε και να την έχετε εδώ
παρά την τεράστια αποχή των δημοσίων υπαλλήλων. Ερχόμαστε στις τροποποιήσεις που κάνετε για τα ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια για τους γενικούς διευθυντές, που θεωρούμε ότι είναι αμελητές, γιατί αναφήνουν απ' έξω σοβαρά ζητήματα, τα οποία τουλάχιστον εμείς στον χώρο το δικό μας τα καταγγείλαμε ότι οδηγούν σε φωτογραφικές διαδικασίες πρόθεσης μετέρων. Και ρωτάμε τώρα, πέρα από το γεγονός ότι από πότε, ας πούμε, η συνέντευξη έχει στοιχεία αντικειμενικής κρίσης ή γιατί μοριοδοτείτε τις αναθέσεις των θέσεων ευθύνης, συναφέρεται σαν αναθέσεις των θέσεων ευθύνης. Αλλά πέστε μας επίσης, ας πούμε, γιατί δεν αναρτάτε ο πίνακας κατάταξης για κάθε γενική διεύθυνση μετά την περιβόητη συνέντευξη, ώστε να ξέρει ο κάθε ένας τη σειρά του, και γιατί αυτό δεν προβλέπεται ανάρτηση στη διάβια των τοποθετήσεων των προϊσταμένων. Τόση διαφάνεια λοιπόν αντέχει το όλο σύστημα. Ή γιατί αποκλείσατε τους ΤΕΗ που δεν ήταν ΑΤΕΗ. Ή τέλος πάντων τους γιατρούς δημόσιας υγείας που τους αποκλείσατε από τις διευθύνσεις δημόσια υγεία, ας πούμε, των περιφερειών, λέω χαρακτηριστικά. Περιμένουμε επίσης να μας πείτε, ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω. Σεβόμενοι το χρόνο σας, αλλά είμαστε και από τους πρώτους εδώ, λοιπόν, να μας πείτε γιατί δεν έχετε συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο ρυθμίσεις που αποτελούν αιτήματα μερίδες εργαζομένων, όπως για την επιστροφή των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών των αποδοχών των συναδέλφων που βγήκαν στη διαθεσιμότητα, για την ισότιμη μισθολογική βαθμολογική αντιμετώπιση όλων των εισερχομένων υπαλλήλων, ενώ έχετε μόνο μια φωτογραφική διάταξη που εράσατε για το ΑΣΕΠ του 7 του 1997 και όλα τα υπόλοιπα ΑΣΕΠ τα έχετε αφήσει απ' έξω, για την άρση των δυσμενών επιπτώσεων με την έννοια διαθεσιμότητα για όλες τις ειδικότητες, για την πλήρη μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση προϋπορισίας των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς προσκόμματα, δηλαδή δεν μπορεί να κλείνει μια επιχείρηση και να λέτε, ξέρετε, επειδή δεν μπορεί να πάρει βεβαίως στο εργοδότη, δεν σου αναγνωρίζω βαθμολογικά. Ή ενώ κάνει την ίδια δουλειά, δεν αναγνωρίζει τη συνάφεια όταν είναι σε άλλη κατηγορία. Ή την εργασία έργου με σύμβαση έργου, όταν ξέρουμε ότι στο δημόσιο αυτές δεν ήταν επί της ουσίας συμβάσεις έργου. Ζητάμε να δοθεί το δικαίωμα στον δίκτυο γονέα να επιλέγει τη χρήση της τρίμηνης άδειας, αν θα την πάρει με μειωμένο ωράριο ή χωριστά. Ή να αυξηθεί η άδεια σχολικής παρακολούθησης για τους πολυτεκνούς γονείς. Να χορηγείται άδεια ασθένειας των τέκνων με μια υπεύθυνη δήλωση. Ξέρουμε όλοι, μανάδες είμαστε, ότι τα πρώτα 24 ώρα δεν πας το παιδί στο γιατρό να πάρεις χαρτί από τον γιατρό. Ή να χορηγείται συναδέλφισες. Ολοκληρώνω. Ή να χορηγείται στις συναδέλφες που εισάγονται με διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης ειδική άδεια 20 ημερών με την προσκόμιση του σχετικών ιατρικών βεβαίωσεων. Θεωρούμε πως όλα αυτά τα μικρά επί της ουσίας ζητήματα, καθώς και άλλα που θα μπορούσα να αναφέρω, δεν τα ξεχάσατε ούτε τα αφήσατε έξω από το νομοσχέδιο κατά λάθος. Δείχνουν και αποδεικνύουν τη στρατηγική που ακολουθείτε, τι ιεραρχείτε ως σημαντικό. Γι' αυτό κλείνω εδώ, δεν θα αναφερθώ σε άλλα ζητήματα. Λέμε, θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται μακριά από τις ανάγκες τις δικές μας και του λαού γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ.